ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, όπου και αν μας ακούτε, στην Ελλάδα μας αλλά και στο εξωτερικό. Είμαστε κοντά σας. Προσπαθούμε μέσα από τούτες τις εκπομπές να παρηγορήσουμε πρώτα τους εαυτούς μας και στη συνέχεια να δώσουμε παρηγοριά με αυτά που οι άλλοι παρηγορητικά μας λένε και στους ακροατές μας. Βαγγέλης Φακενάκης μας παρηγορεί με την όμορφη μουσική του. Η Φίβη Κωνσταντέλου έχει την επιμέλεια της επικοινωνίας μας. 210-41-18-602 και 41-18-640 τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας και τα ερωτήματα. Πρότασή μας σήμερα, το βιβλίο Συρία, ημερολόγιο ενός αποχωρισμού, του Στέφανου Γανώτη, ένα βιβλίο που αναδείχθηκε με τις ψήφους του κοινού στο φετινό διαγωνισμό Public ως ένα από τα 10 καλύτερα εφηβικά μυθιστορήματα του 2017. Η μικρή ηρωίδα λοιπόν έχει τριπλή καταγωγή. Ο προπάπους της, ποντιακής καταγωγής, έχει κατέβει με τα πόδια από τον Πόντο στη Συρία μετά τη γενοκτονία του ελληνικού πληθυσμού, ενώ η γιαγιά της είναι κουρδικής καταγωγής. Ο πατέρας της, Άραβας, ένα βιβλίο βασισμένο σε αληθινές ιστορίες που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τι έγινε σε αυτή την ιερή για τους χριστιανούς περιοχή της γης, όπου βάδισε ο Απόστολος Παύλος αλλά και πλήθος άλλων Αγίων, από τις εκδόσεις Θύρα. Φίλος ακροατής μας, ο οποίος ονομάζεται Γιώργος και είναι ένας προσκυνητής. Προσκυνητής στα πνευματικά, προσκυνητής στα μοναστήρια, προσκυνητής στις εκπομπές, στα βιβλία. Όλοι προσκυνητές είμαστε στα πνευματικά πράγματα όταν θέλουμε να έχουμε μία πορεία, μία συνάντηση με το Θεό. Να τη θέλουμε, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει. Αυτό το κανονίζει ο Θεός. Ο Γιώργος λοιπόν ξεκίνησε από παλιά να έχει επαφές με την γερότησα Γαβριλία, την αείμνηστη. Και στη συνέχεια εκείνη του πρότεινε να μιλήσει και με τον Άγιο Παΐσιο, μιλήσει με άλλους σπουδαίους ανθρώπους πνευματικούς και είχε μια πορεία στη ζωή του. Η πορεία είναι πολύ σημαντική στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Εξομολογείται λοιπόν σήμερα για αυτή την πορεία. Εξομολογείται τα ανεβάσματα, τα κατεβάσματα, όλα αυτά που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Και αυτή η εξομολόγηση είναι συγκινητική και βαθιά αληθινή και ειλικρινής. Την μοιράζεται λοιπόν με τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας και αυτό για μας έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί ο ένας βοηθά τον άλλον με αυτές τις όμορφες ιστορίες, ιδιαίτερα δε όταν οι άνθρωποι έχουν συναντήσει πνευματικούς ανθρώπους που ανήκουν ίσως στο παρελθόν χρονικά, όχι όμως και πνευματικά στο παρελθόν, και μάλιστα να έχουν μιλήσει και με Αγίους όπως τον Άγιο Παΐσιο. Ο προσκυνητής Γιώργος λοιπόν, ένας αθλητής και γυμναστής, προσπαθεί να μεγαλώσει τώρα τα δικά του παιδιά με τα νάματα της παράδοσής μας. Εξομολογείται σε ένα μοναχό όλη αυτή την πορεία του. Η εξομολόγηση καταγράφηκε και μας την παραχώρησε. Και τον ευχαριστούμε τον Γιώργο γι' αυτό, όπως και τον μοναχό. Και πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμη τον Γιώργο, γιατί μας έδωσε το γράμμα που η γερόντισσα Γαβριλία του είχε στείλει. Θα σας το διαβάσουμε και εν συνεχεία θα ακούσετε και εσείς τον ίδιο τον Γιώργο να μιλάει για την πορεία του. Ιησούς Χριστός Νικά.
Μάιος 1991. Αγαπητά αδελφέ Γιώργο, έλαβα το γράμμα σου και σε ευχαριστώ. Είσαι σε καλό δρόμο, διαβάζοντας τις περιπέτειες του προσκυνητού. Έχεις όπως πάντοτε μεγάλο ζήλο για να διαδώσεις αυτά που πιστεύεις. Στην επιστολή του Ιακώβου γράφει: «Προπάντων αδελφοί μου, μη γίνεστε δάσκαλοι πολλών, γιατί πάντες πολλά πτέωμεν». Βλέπεις, οι βιβλιοθήκες είναι γεμάτες βιβλία, οι αίθουσες γεμάτες κηρύγματα. Όλα αυτά δεν ωφελούν σε τίποτα. Ο άνθρωπος θέλει να δει ένα ζωντανό παράδειγμα. Γι' αυτό και προσπαθούν οι άνθρωποι να διαβάζουν τους βίους των Αγίων. Και τρέχουν από μία άκρη στην άλλη για να βρουν έναν άνθρωπο που τα βάζει σε πράξη. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών τη νίκη? Η νίκη, να πούμε για την ιστορία, είναι μια γερόντισσα πλέον, φίλη του Γιώργου, την οποία γνωρίζει και η γερόντισσα Γαβριελία, η αείμνηστη. Τι είναι αυτό, λέει, λοιπόν, που ξεχωρίζει ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών τη νίκη? Ούτε ομιλίες, ούτε κηρύγματα, ούτε περηφάνειες. Η ζωή της και η ύπαρξή της μιλούν για τον Χριστό περισσότερο από όλοι οι τόμοι στις βιβλιοθήκες. Και συνεχίζει στο γράμμα της προς τον Γιώργο. Η Νίκη αγαπά, φιλοξενεί, υπηρετεί και σιωπά. Κι όμως όλοι αισθάνονται ότι το φαγητό που τους κάνει είναι αγιασμένο. Ότι με μια ματιά που θα σου ρίξει καταλαβαίνεις ότι σε συμπονεί, όποιος και να είσαι. Δεν υπάρχει ομόθρησκος, αλόθρησκος, ομοεθνής, αλλοεθνής για αυτήν. Είναι παιδιά του Θεού όλοι. Με ταπείνωση και αυταπάρνηση περνά ανάμεσα στα πλήθη. Οι άνθρωποι όμως σταματούν γιατί βλέπουν το φως του Χριστού. Γι' αυτό να συνεχίζεις να επισκέπτεσαι νοσοκομεία, φυλακές και άλλα μέρη όπου υπάρχει μοναξιά και ηλικιωμένοι άνθρωποι που ζουν μόνοι. Το παράδειγμα του πατρός Γαβριήλ Τσάφου μην το ξεχνάς. Και τότε η πνευματική σου εξέλιξη θα είναι σύμφωνη με τους λόγους του Κυρίου. Σου εύχομαι κάθε ευλογία και η μέρα της Πεντηκοστής να μείνει αξέχαση στην καρδιά σου. Με πολλές ευχές και πολύ εν Χριστώ αγάπη, η αδελφή σου Γαβριήλια. Αδελφέ Γιώργε, χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που μέσα από τα διακονήματά μας ως μοναχή, με την ευχή του Ιερέα μας, βρίσκουμε λίγο χρόνο να ανταλλάσσουμε απόψεις με κάποιους ανθρώπους που όντως μπορούν να μοιραστούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος πολλές φορές ακούει συνήθως πολλές ομιλίες αγιοριτών πατέρων ή μοναχών εκτός Αγίου Όρους, που μοναχές ή θεολόγος, αλλά πιστεύω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος πάρα πολύ να ακούσει και τον λόγο ενός κοσμικού που παλεύει καθημερινά. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος έχει και το δικαίωμα της έκφρασης, γιατί έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, δεν ζει μόνος, δεν ζει σε μια κοινωνία και είναι πιο προσιτό για τον άλλον όταν θα του πει κάποιος κοντινός, ένας άνθρωπος που βιώνει τα ίδια πράγματα, την ίδια καθημερινότητα, τα ίδια προβλήματα, την εμπειρία του ή την παρηγορία που θα φέρει σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω θα τον δεχτεί λίγο πιο άνετα από ότι θα δεχόταν, ας πούμε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ασπάζεται τη γνώμη ενός μοναχού, ενός αγίου ανθρώπου. Και κατ' επέκταση μετά σιγά σιγά θα δει ότι και στον χώρο της Εκκλησίας θα απευθυνθεί, ότι υπάρχει εκεί λόγος και καλός λόγος. Το θέμα είναι όμως αν αυτός ο λόγος γίνεται πράξη και αν εκφράζεται στον χώρο αυτό. Εγώ προσωπικά έδωσα ο Θεός και γνώρισα αγίους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά εκ των υστέρων βέβαια, και από βιβλία που γράφηκαν τη ζωή τους και από μαρτυρίες ανθρώπων, εγώ όμως δεν καταλάβαινα τι λέγανε αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι που έδωσε ο Θεός, ας πούμε, και μετά από μεγάλη πορεία έτσι, και μεγάλα προβλήματα και μεγάλα σκαμπανεπάρματα και ακόμα δηλαδή, βρέθηκα σε αυτό το χώρο εδώ στο κάθισμα και είδα στην πράξη να εκφράζεται όλο αυτό που άκουγα από τα γεροντικά, από τους πατέρες, από τους αγίους ανθρώπους που γνώρισα. Το είδα κάποιους ανθρώπους να το κάνουν πράξη. Το γέροντα με ενεργοποίησε, μου είπε μάθε να σκέπτεσαι, δούλεψε το λίγο μέσα σου, εκφράσου κι εσύ. Και σιγά σιγά βλέπω ότι αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν αλλοιώνεται, είναι πάγια αληθινό, δηλαδή πάντα έτσι, πάντα βλέπω αυτή την έκφραση, πάντα βλέπω αυτή τη χαρά, αυτή τη γαλήνη, το βλέπω σε πράξη όλο αυτό. Και σιγά σιγά προσπαθώ και εγώ να το μεταφέρω στον εαυτό μου αυτό το πράγμα, όχι γιατί μου επιβάλλει κάποιος, αλλά βλέπω ότι κάθε φορά μου δίνει. Χωρίς να κρύβω ότι στην έξω ζωή μου, ας πούμε, στον κόσμο που ζω, στην πόλη μου, στην Καλαμάτα, τα προβλήματα πάνε και έρχονται. Υπάρχει αυτό το πάνω κάτω, διαρκώς.
Πότε ξεχνιέμαι, πότε θυμάμαι. Άκουσα ένα πολύ ωραίο από τον πατήρ Λίβιο χθες, ότι αυτό είναι μια σχέση με το Θεό. Έλεγε ο πατήρ Λίβιος ότι η σχέση όμως, λέει, πάλεται, δεν είναι σταθερή. Σήμερα πατάεις όλα, αύριο μπορεί να μην έχεις τίποτα. Το ρισκάρεις. Και είπα στον εαυτό μου, θέλεις αυτή τη σχέση ή θέλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή θέλεις τις δωρεές του Θεού, θέλεις τη γαλήνη, θέλεις τη χαρά, θέλεις τα χρήματα, θέλεις την υγεία ή θέλεις το ίδιο το Χριστό, ας πούμε. Δεν σας κρύβω ότι παρότι έχω ευεργηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, με τα τόσα που έχω περάσει, πιο πολύ τις παροχές του Θεού θέλω παρά το Θεό. Το άγχος, η ανασφάλεια, αυτό το πράγμα με διακατέχει διαρκώς στη ζωή μου και αντί να εκφράζω ο Χριστό προς τα έξω, γίνομαι ένας γκρινιάρης άνθρωπος που τελικά μεταφέρεται ότι αν δεν τα καταφέρω, αν δεν γίνει αυτό που θέλω, αν κάτι πάει στραβά. Τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο σκεπτόμουν, εντάξει αδερφέ, ρέμισε, ας μην τα καταφέρεις, δεν πειράζει. Πού είναι η ελπίδα στο Χριστό, πού είναι η πίστη στο Χριστό. Το παράδειγμα, αδερφέ Γιώργη, είναι και ο Χριστός, το σημαντικότερο βέβαια. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε, να ωφεληθούμε κι εμείς, τι είναι αυτός ο Χριστός, πώς το βλέπετε εσείς στην καθημερινότητα. Όλη η επαφή που είχα με το χώρο της Εκκλησίας, αν θέλετε, ή με τις αναζητήσεις που είχα περί του Θεού και τα λοιπά, προσπαθούσα να φτιάξω μια εικόνα για το τι είναι ο Χριστός. Με τον καιρό κατάλαβα ότι είναι πράγμα αδύνατο να μπορεί ο άνθρωπος να συγκεκριμενοποιήσει τι είναι ο Χριστός ακριβώς. Επανέρχομαι στους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου και στον τρόπο που έζησαν. Είδα που εκφράζεται ο Χριστός. Θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια σου μια φίλη μου την Νίκη από τη Μάνη, η οποία όπως την θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, όταν ήμουν 57 χρονών, ήμουν ένα παιδάκι 7 χρονών. Θυμάμαι ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η γυναίκα, κάτι είχε που δεν είχαν οι άλλοι. Πέρασαν τα χρόνια, εκ των υστέρων γνώρισα τον Γερόντα Γαβριλία, γνώρισα άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, τον Γερόντα Παΐσιο, άλλους ανθρώπους, άλλους. Είδα αυτή την έκφραση του Χριστού. Οπότε σταμάτησα να σκέπτομαι τι είναι ο Χριστός, σκεπτόμενος ότι όταν βλέπω τα θαύματά του, όταν εκφράζεται ο Χριστός μέσα από τους ανθρώπους, κάποιος επέτρεψε να μπορέσω να δω ότι ο Χριστός εκφράζεται μέσα από τη δημιουργία του, από τα λουλούδια, από τα δέντρα, από τη φύση, από παντού. Σιγά σιγά λοιπόν με τη χάρη του θα αρχίσω να αισθάνομαι τον Θεό. Όχι να τον καταλάβω, ούτε να του δώσω μια εικόνα, καταλάβατε. Γιατί ο ίδιος γνωρίζει το πόση τροφή θα σου δίνει κάθε φορά. Έτσι ώστε εσύ να δυναμώνεις και από μωρό να γίνεσαι παιδί και από παιδί άντρας και σιγά σιγά να σε γεμίζει η παρουσία του. Όμως είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό, μάλλον η γνωριμία σας με την Ιερόντισσα Γαβριλία ήταν η Ιερόντισσα της χαράς, της αγάπης. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι? Όταν γίνονται κάποια πράγματα, σε εκείνη την ώρα καταλαβαίνουμε κάτι, μετά με τα χρόνια ξεχνάμε και δίνει ο Θεός, εμένα τουλάχιστον ήταν κάτι έτσι, μια ευλογία ότι μετά από 30 χρόνια από τη γνώση τη Ιερόντισσα, ας πούμε, ήρθε ένα βιβλίο στα χέρια μου, αυτό το Ιερόντισσα της χαράς, και μου θύμισε πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε ξεχάσει, αλλά μπορώ να πω είχαν υποπέσει σε λύθη. Είδα ότι κάθε λέξη, κάθε ματιά, το κάθε τι, ας πούμε, ήταν τόσο δυνατό που με αφύπνισε λιγάκι πάλι. Με ξαναξύπνισε που λέμε. Είναι αυτό που λέμε ότι πέφτω και σηκώνομαι διαρκώς. Και ήρθε σε μια στιγμή πάλι να με ξανασηκώσει και να μου θυμίσει. Η επαφή με τη Ιερόντισσα ήρθε σε μια στιγμή της ζωής μου που μέσα σε ένα λεωφορείο στην Αθήνα, σε ένα τρόλεϊ μάλλον, σε άσχετη στιγμή, ήμουνα τότε το 84-85 νομίζω, συνάντησα τη φίλη μου τη Νίκη, με τις κόρες της πήγαινε στη Ιερόντισσα, εγώ δεν ήξερα βέβαια, και μου είπε ότι πάω σε κάποια Ιερόντισσα. Πριν κατεβώ μου είπε η Νίκη μια διεύθυνση, μια οδό και μια περιοχή της Αθήνας, αλλά δεν έδωσα καμία σημασία, απλά κατέβηκα και έφυγα. Συνέχισα στην Αθήνα τη ζωή μου, μετά ήρθα πάλι στην Καλαμάτα, είχα περάσει διάφορα άσχημα πράγματα. Σημειωτέω, αδερφέ Γιώργη, ότι η ζωή σας ήταν λίγο έτσι... Έντονη πολύ. Έντονη, ναι. Σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά επίπεδα, ναι. Όλα ξεκινάει και από την παιδική... Ξέρετε, πάντα η ειλικρίνεια βοηθάει όλους τους ανθρώπους. Ξεκινάει και από την παιδική ηλικία, από τα βιώματα, από τις ανασφάλειες που κουβαλά κάθε άνθρωπος. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, θέλω να μεταφέρω ευθύνες. Γιατί τελικά τα παιδιά έχουν δίκιο. Μάλλον τα παιδιά τα ξέρουν όλα, εμείς δεν τα ακούμε. Γιατί και εγώ και εμένα ίσως να μην άκουσαν, όχι από κακοί γονείς μου αυτά, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά οι καταστάσεις, οι ανάγκες, τα πράγματα μου δημιούργησαν και εμένα έναν κάποιο χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει ότι η ευθύνη μόνο δική τους, είναι και δική μου. Και έδωσα μεγάλη προσοχή, ας πούμε, έμπλεξα με τις γυμναστικές, με πολεμικές τέντρες, με αυτά. Μεγάλη σημασία στο σώμα μου, στην εμφάνισή μου, μεγάλη σημασία στον έρωτα. Νάρκισος κατά κάποιον τρόπο. Όμως είχα και κάποια καλά στοιχεία μέσα μου και είναι το σημαντικό ότι τα έβλεπα. Ήταν ο σπόρος μάλλον. Τα έβλεπα, ξέρετε. Τα έβλεπα αυτά και είναι πολύ σημαντικό που λέει ο πατήρ Λίβιος, ας πούμε, ότι δεν πρέπει αυτά τα κομμάτια του εαυτού μας να τα παραβλέπουμε. Δηλαδή μπορεί να λέω ότι είμαι κακός, ότι είμαι εκείνο, ότι είμαι το άλλο, αλλά όταν έχουμε και κάποια καλά πράγματα πρέπει να λέμε έχω και αυτά τα καλά πράγματα. Δηλαδή ο άνθρωπος
πρέπει να κάνει μια αποδοχή και των κακών και των καλών πραγμάτων που έχει μέσα του, έτσι ώστε αυτά τα καλά πραγματάκια λοιπόν που ήξερα ότι πάντα με ευαισθητοποιούν σε κάποια στιγμές, ό,τι και αν ήταν αυτό, ήρθε στιγμή που βγήκα στην επιφάνεια στη ζωή μου και είδα ότι τελικά δεν είμαι ένας, ας το πούμε, μόνο κακός άνθρωπος ή ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει μόνο τον εαυτό του ή δεν ξέρω, εγωιστής ή φύλαφτος ή οτιδήποτε. Είδα ότι στο βάθος της ψυχής μου υπήρχε και κάτι άλλο, και αυτό το κάτι άλλο το έβλεπα με αγάπη πάντα, ας πούμε, και κάποια στιγμή ήταν και άλλοι άνθρωποι με αγάπη, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Χριστός. Και μόλις έτσι μου έβγαλε αυτή την ενοχή από πάνω μου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ότι και η πίστη, άμα έγινε ενοχική, καταστρέφει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει σε αυτό τίποτα καλό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να στρέψουμε και το βλέμμα μας στην καλή πλευρά του εαυτού μας. Επανέρχομαι στη γερόντισσα η οποία είδε και την καλή και την κακή πλευρά μου. Αφού λοιπόν κατέβηκα και ήρθα Καλαμάτα, απογοητευμένος από όλα πράγματα, κάποια στιγμή ξαναβρέθηκα στην Αθήνα, στη Βασιλεία της Σοφίας, με μια βαλίτσα στο χέρι. Έκλαιγα, είχα 20 δραγμές επάνω μου και δεν ήξερα πού να πάω. Θυμήθηκα κάποιον άνθρωπο που τον έβλεπα σε κάτι εκδηλώσεις καράτε που κάναμε και μου είχε εντύπωση και το ταλέντο του, το ύφος του, το πρόσωπό του, ήταν έτσι πολύ χαρισματικός άνθρωπος. Πήρα κάποιο τηλέφωνο κάποιον άνθρωπο και μου είπε ότι αυτό το τηλέφωνο του, τέλος πάντων, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω αδερφέ δεν έχω ούτε χρήματα, είμαι μόνος στην Αθήνα και μου λέει άνθρωπος πάρε ένα ταξί και έλα στην οδό τάδε, στην Κυψέλη ας πούμε και όντως με υποδέχθηκε. Το βράδυ με έβαλε, κοιμήθηκα, μου λέει με στεναχωριές, θα τα πούμε το πρωί. Και το πρωί ξύπνησα και μου είχε βάλει ένα δίσκο με ελιές, με τσάι και με 20.000 δραχμές τότε, φανταστείτε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Μου λέει θα έρθω το μεσημέρι. Το μεσημέρι που ήρθα, του λέω θέλω να με πας κάπου. Μου λέει πού. Του λέω δεν θυμάμαι, του λέω. Και μου ήρθε στο μυαλό, ήταν πολύ δύσκολο, Μηδίας. Ο αριθμός που ήταν η γερόντισσα του. Δεν θυμόμουν όμως νούμερο. Πήγαμε, το βρήκαμε το στενάκι. Τα τελειώνω στα μάξι, μου λέει αυτό θα έρθω κι εγώ εκεί που πας. Του λέω έλα. Φτάνω στα πολυκατοικία, βλέπω έναν ιερέα συμπτωματικά από κάτω, γιατί ήταν ένα διέξοδο, είχε κάποιες πολυκατοικίες, αλλά δεν έγραφε ούτε κουδούνι, όνομα, δηλαδή ήμουν εντελώς στα χαμένα, ας πούμε. Και του λέω, με συγχωρείτε, του λέω την ευχή σας, ψάχνω κάποια γερόντισα, αλλά δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Και μου λέει, παιδί μου, εδώ στον πρώτο όροφο, μου λέει, χτύπα το κουδούνι εδώ. Όντως χτύπησα το κουδούνι, άνοιξε η εξώπορτα, μπήκα μέσα και είδα τη γερόντισα να με περιμένει στην είσοδο, χωρίς ραντεβού, χωρίς τίποτα, ήταν και μεσημέρι, κατάλληλη ώρα, φανταστείτε. Καλώς τους ήταν η πρώτη κουβέντα που άκουσα. Γύρισε την πλάτη της για να περάσουμε μέσα στο, να την ακολουθήσουμε μέσα στο δωματιάκι της. Ήταν η πρώτη επαφή με τη γερόντισσα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι πόσες φορές πήγα, γιατί ήμουν στην Αθήνα τότε, ήμουν 2-3 μήνες και μάλλον πήγαινα συχνά. Θυμάμαι κάποια πράγματα, γιατί προφανώς θα είχαμε πει κι άλλα, θα είχα δει κι άλλα, αλλά ό,τι θυμάμαι σας λέω τώρα, περάσουν πολλά χρόνια. Πράγματα που εμένα, ας πούμε, έχουν χαρακτήσει τη μνήμη μου. Το πρώτο που θυμάμαι είναι ότι θέλοντας να μου δώσει κουράγιο και δύναμη, γιατί προφανώς το είχε κάνει και σε άλλους ανθρώπους και είχε δει ότι αυτό είναι όντως κάτι εφαρμόσιμο και κάτι που τρεις συμβουλές θα σου δώσω, παιδί μου, λέει. Η πρώτη είναι πίστης, η δεύτερη είναι πίστης και η τρίτη είναι πίστης. Τίποτα άλλο. Σε κάποιες άλλες επισκέψεις, μάλλον ξετύλιξα το κουβάρι του εαυτού μου, με ρώτησε με τι ασχολούμαι, της είπα ότι γυρνάω από εδώ και από εκεί, ότι μου στέλνει μάνα μου χρήματα, πάω στα νησιά, έχω σχέσεις. Ήρθε κεραυνός να με κατακεραυνώσει, ας πούμε, όταν μου είπε ότι εσύ παιδί μου λες, παράσιτο μου λες, ζήσεις βάρος των άλλων ανθρώπων. Σοκαρίστηκα πραγματικά δηλαδή. Αν δεν πάρει μου λέει να εξομολογηθείς, να μην ξανάρθεις εδώ. Αυστηρό λίγο. Πολύ αυστηρό. Πολύ αυστηρό, αλλά ίσως για μένα δεν υπήρχε κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Σοκαρίστηκα λίγο, στεναχωρήθηκα, δεν ξέρω αν θύμωσα, αλλά κάτι μέσα με κράταγε και μου έλεγε ότι για να σου το λέει αυτός ο άνθρωπος, κάτι θα ξέρει. Πήγα σχεδόν και από αμηχανία, και από διάθεση και για να δω τι θα γίνει και από ελπίδα στο Θεό, από πίστη. Εν πάση περιπτώσει πήγα στον πατήρ Γαβρίλη στη Λατινική Αμερική και στον Άγιο Ανδρέα και εξομολόγησα στον παππούλιο ότι μίλησα, τέλος πάντων. Μου έβαλε και έναν κανόνα που απολύτως αυστηρό, θυμάμαι τότε. Παρ' όλα αυτά δεν το ήθελα. Ξαναπήγα στη γερόντισσα. Όταν πήγα την πρώτη φορά λοιπόν στη γερόντισσα, δεν μ' άφησα τις φιλίες στο χέρι. Στο σπίτι δεν μ' άφησα να αγγίξω σχεδόν τίποτα. Η στάση μου ήταν σαν να ήμουν ένας ξένος μέσα στο χώρο. Και αναρωτήθηκα γιατί, ας πούμε, αυτή η παγωνιά, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να είναι έξω καρδιά. Τελικά δεν ήταν αυτό. Ο χώρος ήταν όπως ήταν. Οι ιερώσεις ήταν όπως ήταν. Τα πράγματα ήταν στις θέσεις τα πάντα. Παντού υπήρχε χαρά και ευλογία. Εγώ δεν ήμουν όπως έπρεπε. Όταν λοιπόν γύρισα τον πατήρ Γαβρίλ και επισκέφθηκα τη ιερώσεις, χωρίς τίποτα κραυγάλαιο, α, πήγα, ξεμολογήθηκα και τώρα, τίποτα. Μπήκα στον ίδιο χώρο. Φίλησα το χέρι της. Η ιερώσεις καθόταν εκεί στην καρέκλα μου, χαμογελούσε. Φίλησα το χέρι της. Όχι γιατί ξεμολογήθηκα, δεν είχε κανείς τίποτα. Δεν είχα πάει και είπα, α, εξομολογήθηκα και ήρθα. Απλά ξαναπήγα. Δεν ήξερε η γερόντισσα το που πήγα, ας πούμε. Δεν το ήξερε εισαγωγικά, αυτή το ένιωσε.
κοίταζα τα πάντα μέσα στο χώρο. Πήγα στην κουζίνα να φέρω, να διακονήσω κάποιους ανθρώπους να φάνε νεράκι. Και νιώμουν μέσα στο χώρο σαν να ήταν δικός μου. Ένιωθα ανάλαβρος. Ένιωθα ότι πάντα ήμουν εκεί. Ένιωθα την αγάπη της γερότητας. Ένιωθα. Τότε κατάλαβα ότι ο Θεός ήθελε να ρίξω λίγο τον εγωισμό μου. Και τέλος πάντων να κάνω μια αρχή για να μπορεί να ανοίξουν τα μάτια μου, να τεντώσουν τα αυτιά μου να ακούσω. Αυτά λοιπόν τα χαστούκάκια της γερότητας ήταν τόσο θεραπευτικά, γιατί η ίδια μου είπε κάποια στιγμή σε άλλη επίσκεψη ότι παιδί μου, σε μάλωσα με πολύ πόνο, αλλά και με πολύ πολύ αγάπη. Έτσι έπρεπε να γίνει. Και όντως έτσι έπρεπε να γίνει. Και έτσι κάνουν και οι άγιοι άνθρωποι. Έτσι έπρεπε να γίνει, ναι, πραγματικά. Έβρεχε ο Θεός τη χάρη του για ένα διάστημα. Αισθανόμουν πράγματα που δεν τα είχα αισθανθεί ποτέ μου. Έβλεπα πράγματα που δεν τα είχα δει ποτέ μου. Δηλαδή οι αισθήσεις μου ήταν σε άλλη διάσταση. Και αυτό που λέει ο κόσμος που κρύβει, ας πούμε, αυτό ότι λέει, εντάξει, ξέρω εγώ και όχι, όχι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος αν έρχεται, την καταλαβαίνει ο άνθρωπος και πρέπει να την καταθέτει. Όχι εγωιστικά, αλλά να πει ότι εγώ ένιωσα αυτή την αλλαγή. Το κατάλαβα. Αν πεις πώς το κατάλαβες. Συγκρίνοντας με την τώρα ζωή μου. Ή μετά που χάθηκε αυτό. Όταν λοιπόν ήμουν στο κελάκι μια φορά, γιατί είχε έρθει αδερφή μου από την ΚΟ και ήταν να την επισκεφτούμε. Της λέω, γνώρισα κάποια γερότητα, τέλος πάντων, αδερφή μου την έγινε. Μισά πράγματα, ακαλή ψυχή όμως. Μου λέει να πάμε. Μετά με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, ξέρεις κάτι, μόνο και δεν θα πάμε. Στεναχωρήθηκα, λέω, μετά ησύχασα. Γιατί ήμουν σε αυτή τη χάρη που σας λέω, ησύχασα. Και λέω, Θεέ μου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Για να μην έρχεται, πάει να πει ότι δεν είναι για να γίνει. Ό,τι θέλεις εσύ, όχι θέλω εγώ. Και ησύχασα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Μου λέει, αδερφή μου, τελικά θα πάμε. Πάμε στη γερότητα, με το ανοίγουμε την πόρτα. Πέφτει μία στην αγκαλιά της άλλης, λέει, και γνωριζόμαστε χρόνια. Της λέει, έχετε παιδάκια, είστε παντρεμένοι. Λέω, όχι με έναν κύριο. Λέει, ο οποίος είναι χωρισμένος, έχει δύο παιδιά. Α, τι ωραία, λέει η γερότητα, έχετε και δύο παιδάκια. Τέλος πάντων, κάτι υπόθηκε για μένα και στην κουβέντα, δεν θυμάμαι, και λέει η γερότητα. Α, λέει, τώρα πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές. Γιατί αυτός, ό,τι ζητήσει θα το έχει από τον Θεό. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι κατάλαβε η γερότητα αυτό που εμένα με είχε επισκιάσει. Και το κατάλαβα γιατί. Και σε άλλες εκδηλώσεις. Με παρακάλεσε κάποια στιγμή να πάω στο κτέλ, να στείλω ένα δεματάκι στη φίλη μου την Νίκη, στη Μάνη. Φανταστείτε τώρα από εκεί, από τη Γερότησα, να πάρω το 52 το λεωφορείο, να πάω στην Κηφισό, να δω ένα σήμαντο δωματάκι το οποίο μπορεί να έχει φυσικό βούτυρο ή κάτι, δεν ήταν τόσο αξίας ή σημασίας. Όμως για μένα ήταν μια αποστολή. Στον δρόμο πετούσα, στο λεωφορείο καθόμουν όρθιος, παραχωρούσα τη θέση μου, γελούσα διαρκώς, πήγα στους ανθρώπους, χαίρεται, θέλω να στείλω ένα δέμα. Αυτά έγραψα ένα μήνυμα στη Νίκη ότι είμαι κοντά με τη Γερότησά μου, αδελφή μου Νίκη. Δηλαδή ήμουν σε μια χαρά εκτελώντας ένα τόσο μικρό, ένα σήμαντο πράγμα. Κατάλαβα λοιπόν ότι αυτή η χάρη του Θεού με επεσκίαζε σε όλες μου τις εκδηλώσεις, τις πιο απλές πράξεις μου, σε όλα. Το οποίο βέβαια μετά από ένα διάστημα όταν γύρισα στην Καλαμάδα, πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα και άρχισε μετά μεγάλο κατρακύλισμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις πτώσεις που επήλθαν μετά από αυτό. Ήταν μια κοπέλα αγγλική, ένα πνευματικό της παιδί, το οποίο σπούδασε στην Αγγλία. Εξέφραζα, ας πούμε, την επιθυμία μου ότι θα ήθελα να κάνω μια σχέση και να γνωρίσω μια κοπέλα και τα λοιπά. Γιατί εγώ το μυαλό μου το είχα μόνο στη σχέση, ας πούμε, ότι μέσω μια σχέση και εγώ μια κοπέλα θα βρω. Ενώ δεν είχα βρει τον εαυτό μου, ήθελα να μου λύσει το πρόβλημα η κοπέλα, η σχέση. Τέλος πάντων, το κατάλαβα σε αυτήν την ηλικία μου τώρα κάπως. Κάναμε πρόβες τώρα για το πώς θα υποδεχτούμε την αγγελική και τα λοιπά. Μου λέγε σήκω πάνω να δω πόσο ψηλός είμαι εγώ, γιατί η αγγελική είναι ψηλή κοπέλα, εγώ δεν είχα γνωρίσει. Τελικά μου λέει σε κοντόρ, μου λέει δεν πειράζει, για ξανασήκωνε πάνω κάτω, είχε πολύ χιούμορ η φάση. Και κάποια στιγμή μου είπε, όταν θα έρθει η αγγελική, ας πούμε. Ξέρεις αγγλικά, μου λέει καταρχήν. Λέω, κάτι ξέρω, λέω, και ρώτησα εκεί, μιλάω σαν νησιά που πήγαινα, κάτι ξέρω. Τι θα της πεις, πώς θα της πεις, ας πούμε, χαίρετε, χάρηκα πολύ που σας είδα ή που σας γνώρισα ή κάτι, δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου είπε. Εγώ τώρα, από φόβο, δίθεν φόβο μάλλον, μήπως και τα αγγλικά μου δεν είναι τέλεια και εκτεθώ στην αγγλική, ρίλιασα να πω και κατέβασα το κεφάλι δίθεν από ταπείνωση πλέον. Και μου λέει η γερότησα, α, παιδάκι μου, δεν κάνεις για την αγγελική μου, είσαι πολύ εγωιστής εσύ. Ήταν ένα τρομερό τεστ της γερότησας, τόσο έξυπνο που σαν να μου λέει, γιατί πες το, ας το πεις λάθος, ας πούμε. Και τελικά αυτός ο εγωισμός με ακολούθησε στη ζωή μου και ακολουθεί πολύ κόσμο και εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει και εμένα και όλο τον κόσμο που είναι σε αυτή τη δίνη, γιατί δεν θέλει τέλειος ο Θεός. Δεν θέλει τα τέλεια αγγλικά. Δεν θέλει την τέλεια εξομολόγηση. Δεν θέλει την τέλεια πράξη. Ο Θεός θέλει τη διάθεση σου, την ψυχική σου διάθεση, ότι να πας προς αυτόν. Καταλάβατε. Δηλαδή η γερότησα μου έκανε αυτό το τεστ, ότι πες το βράδυ, και ας το πει λάθος. Εγώ φοβούμαι, μήπως δεν εκφραστώ σωστά, δεν άρθρωσα λέξη. Μην χαλάσω την εικόνα μου.
του αγγλομαθή, μην του πω λάθος. Δηλαδή λέτε και θα παρεξηγούσε η γερόντισσα ή αυτά. Άρα και η γερόντισσα, όπως σας το λέει, την έχει γνωρίσει, πραγματικά είχε πολύ χαρά μέσα της. Τι να σας πω, αυτή χαρά, είδα και στο βιβλίο που έλεγε ότι η γερόντισσα δεν γελούσε, λέει, αλλά γελούσε τα μάτια της. Έβλεπες αυτό, ναι, μόνο χαρά, αλλά μια χαρά υπερκόσμια που δεν μπορεί να της λέει. Δεν είναι αυτό. Η γερόντισσα, ας πούμε, είχε μια χαρά άλλη, την οποία για να την καταλάβει κάποιος άνθρωπος, θα πρέπει ακριβώς αυτό που σας είπα πριν, να γυρίσει σελίδα στη ζωή του. Να πλησιάσει τον Χριστό. Γιατί αυτή είναι η χαρά του Χριστού, η οποία δεν τη γνωρίζει ο κόσμος, τη χαρά του Χριστού. Όταν θέλεις χαρά του κόσμου, βλέπεις μονάχα τη χαρά του κόσμου και την εκδήλωσή της, όπως, μάλλον και την έκφρασή της, όπως γίνεται με τα κοσμικά, ας πούμε, καταλάβατε. Όταν εκφράζεται χαρά του Θεού, ας πούμε, πρέπει να είσαι στη χάρη του Θεού για να τη δεις. Αλλιώς δεν μπορεί να την καταλάβεις. Όταν λοιπόν μπήκα στη γερόντισσα για πρώτη φορά, είπα στον εαυτό μου, είσαι σε καλά χέρια τώρα, Γιώργη, μη φοβάσαι. Δηλαδή ένιωσα έναν άγγελο του Θεού, ένιωσα δηλαδή ότι εκεί που μπήκα μέσα ήταν κάτι το οποίο θα με στήριζε στη ζωή μου. Και ξέρετε, ακριβώς αυτό έγινε. Πιστεύω δηλαδή ότι η γερόντισσα έλεγε από την πείρα, λέει, που είχα στη ζωή μου, από τη λίγη πείρα, λέει, που είχα στη ζωή μου, η προσευχή μου ποια ήταν, ότι εγώ τον αγαπώ πολύ, Θεό μου. Τώρα είναι στα χέρια σου. Δηλαδή αυτό που έγινε είναι ότι αυτή η γυναίκα με αγάπησε, γιατί είχε αγάπη μέσα της, Χριστού αγάπη. Και αυτή που με αγάπησε, με κατέθεσε στα πόδια του Χριστού. Και είπε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Δεν μπορώ λοιπόν να μην την έχω πάντα στο μυαλό μου, να μην τη σκέπτομαι, θα ήμουν αγνώμων προς τον Θεό, ο οποίος ο Θεός στέλνει τους αγγέλους της στη ζωή μας. Η έκφραση του Θεού στη γη γίνεται μέσα των συνανθρώπων μας. Πώς αλλιώς θα καταλάβουμε. Και αν θυμάμαι καλά, το σπίτι αυτό ήταν το σπίτι των αγγέλων. Το σπίτι των αγγέλων, πραγματικά. Πολλοί άνθρωποι. Πραγματικά. Πνεύματος, πονεμένοι. Τώρα που λέτε αυτό πονεμένοι, θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί μου έρθει στο μυαλό κάποια πράγματα τα οποία τα είχα ξεχάσει. Μια απλή εικόνα σας λέω τώρα. Ότι μπήκα κάποια φορά μέσα. Μιλάτε πάλι για την γερόντισσα. Ναι, μπήκα κάποια φορά λοιπόν μάλλον σε κάποια άλλη επίσκεψη, δεν θυμάμαι. Ένιωθα έτσι πολύ οικεία και γερόντισσα. Το παρατηρούσα σαν άνθρωπο, παιδί μου, κάνω ό,τι θέλεις εδώ μέσα πλέον. Όχι γιατί έκανα κάτι και της έκανα το χατήρι. Απλά μας ένωσε ο Χριστός, πώς να σας το πω. Μιλάγαμε στο ίδιο μήκος κύματος, αν θέλετε. Καταλαβαίνόμαστε. Γιατί τη στιγμή ήταν ο Χριστός. Βλέπω δύο καθολικές μοναχές, αν θυμάμαι καλά. Ή μία ή δύο. Η οποία, αν θυμάμαι, γιατί γερόντισσα καθόντουσα σε μια καρέκλα του σκηνοθέτη. Για να μην έτσι το πω έτσι λίγο και ακουστεί έτσι υπερβολικό, αλλά νομίζω, γιατί πάνε 30 χρόνια σου λέω, ότι ειδικά η μία ήταν στα πόδια της πεσμένη κάτω. Δηλαδή είχε καθίσει σχεδόν στο πάτωμα. Είχε βάλει τα χέρια της εκεί στην καρεκλίτσα και αγκάλιαζε τα χέρια της γερόντισσας. Η γερόντισσα ατάραχη, ήρεμη, μια αγάπη, μια ηρεμία, μια γαλήνη, δεν ξεχώριζε τίποτα και κανέναν, δηλαδή εξέφραζε αγάπη Χριστού. Δεν χρειαζόταν λοιπόν ούτε ερωτήσεις, ούτε απαντήσεις, ούτε τίποτα. Μα γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, που ήταν και Προτεστάντες, είτε Καθολικοί, είτε δεν ξέρω τι, έχουν γυρίσει στην Ορθοδοξία όχι από την πίεση της γερόντισσας. Ναι. Από τον τρόπο ζωής της, από την αγάπη, ήταν μια ορθόδοξη απόλυτη, αλλά που η αγάπη της έκανε μόνη της το θαύμα. Το έργο, το θαύμα. Θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Οπότε, και πιστεύω ότι αυτό χαρακτηρίζει τη γερόντισσα και την κάθε γερόντισσα, μάλλον τον κάθε άνθρωπο, βέβαια, που είναι σε αυτή τη θέση, βέβαια, που είναι γερόντισσα. Διάβασα σε ένα βιβλίο, το Διερχόμενο Δια του Ναού, το οποίο είναι πραγματικά ένα συνταρακτικό βιβλίο και καταλαβαίνω λίγα πράγματα, αλλά προσπαθώ να συγκρατώ, όχι προσπαθώ, κάποια πράγματα μου μένουν στο μυαλό, όπως μου έμεινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη γερόντισσα και προς δόξα αν Θεού το λέω αυτό, πραγματικά. Ότι δεν χρειάζεται, λέει, να πας κάπου για να κάνεις αποστολή, ούτε να κάνεις τον Απόστολο. Δηλαδή δεν αποφασίζω, θα πάω εκεί και θα κάνω τον Απόστολο. Όταν λέει σώζεσαι, γίνεσαι σώος, όταν είσαι, λέει, σε αυτήν την κατάσταση, ο ίδιος ο εαυτός είναι μια αποστολή. Είσαι πλέον Απόστολος. Άρα λοιπόν, η γερόντισσα δεν πήγε να κάνει τον Ιεραπόστολο, ούτε πήγε να διδάξει. Η προσπάθεια που έκανε για τον εαυτό της, η ταπείνωση, η αγάπη στο όλο αυτό, έγινε μια αποστολή. Οπότε όποιος την έβλεπε, ακριβώς, έβλεπε τον Χριστό, όπως μου είπε και για τη φίλη μου την Νίκη, που με παρέπεμψε σε αυτή, όταν της έστειλα κάποτε ένα γράμμα, μου έστειλε μια επιστολή και μου είπε ότι, με λίγα λόγια σας το λέω, ότι αν θέλεις η ζωή σου να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, να κοιτάς το παράδειγμα της Νίκης και το παράδειγμα του πατρός Γαβρίλ, η οποία ανήκει, ούτε μιλά, μου λέει, ούτε κηρύγματα κάνει, υπηρετεί, αγαπά, σιωπά, αλλά όποιος την βλέπει σταματάει γιατί βλέπει το φως του Χριστού. Με λίγα λόγια με παρέπεψε στην βιωτή, στην πράξη. Γι' αυτό επανέρχομαι και σας λέω ότι
μετά από τόσα χρόνια γνωρίζοντας τον γέροντα 30 χρόνια, πριν γίνει μοναχός σας λέω, μετά από 30 χρόνια ήμουνα στη Νίκη, στη Μάνη, αναστατωμένος, ψάχνοντας κάπου να αναπαυθώ και τα λοιπά, και χτύπησε το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, ναι, είμαι ο πατήρ Νεκτάρης με τον γέροντα, είμαστε κάτω από το σπίτι στη Νίκη. Και μετά από 30 χρόνια, πέρασα το κατόφλι εδώ, στη μεταμόρφωση, ο Τύρος, στο Λούς, να συναντήσω τον γέροντα πλέον μοναχό και την αδελφότητα, για να ζήσω πάλι μάλλον αυτό που είσαμε τη γερόντισσα, που είσαμε κάποιους ανθρώπους, στην ηλικία των 57 ετών, γιατί έτσι ήθελε ο Θεός να το ζήσω μέσα από τον γέροντα, μέσα από την αδελφότητα, το ίδιο πράγμα, την ίδια βιωτή. Δηλαδή, το Θεό στην πράξη. Μου έστειλε πάλι, σαν να μου είπε, παιδί μου, δεν σε ξεχνάω. Εγώ θα σου στείλω πάντα οδηγό. Και παίρνουμε δύναμη, γιατί ξέρετε, αν κάτι δεν το δεις να γίνεται πράξη, δεν μιλάει στην καρδιά σου. Τα λόγια δεν μπορούν να σε χορτάσουν. Ξέρετε κάτι, αυτό που έχει ο καθένας, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Αυτό είναι που βγαίνει, δηλαδή δεν μπορεί να κρυφτεί. Όπως σκεφτόμαστε εδώ στον δρόμο που ερχόμουν και σκεφτόμαστε σε διάφορα πράγματα και μου έλεγε σήμερα κάτι, τι να τον κάνεις στον Χριστό, αν τον κρατάς για σένα. Λοιπόν, καταλάβατε. Μα και ο Χριστός λέει τους θησαυρούς να τους μοιραστείτε, λέει. Έτσι, και έτσι. Αυτό προσπαθώ να κάνω και η ταπεινότητά μου αυτή τη στιγμή με εσάς. Έτσι, έστω αυτούς τους θησαυρούς που για μας είναι πραγματικά ευλογία που μας λέτε, να τη μοιραστούν έστω και με μια ψυχή. Μια ψυχή. Ξέρετε, θα συγκινηθεί και κάτι θα μακάρι και περισσότεροι. Και είναι αυτό που λέμε, είναι εκκλησία, δηλαδή γινόμαστε ένα σώμα εδώ, εκφράζουμε το ίδιο πράγμα. Εγώ βλέπω, ας πούμε, κάθε φορά που φεύγουμε, κάθε κυρία τα λοιπά, ότι όλοι όσοι παρευρίσκονται εισπράττουν και εκφράζουν μετά το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που γίνεται σε αυτό το χώρο, το παίρνουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας και το βγάζουμε μετά και προς τα έξω. Δηλαδή δεν λέει άλλο ένας, άλλο άλλος. Νομίζω ότι είναι σπάνιο και επιτρέψτε μου, δεν θέλω να θεολογήσω γιατί είμαι πολύ άσχετο με το θέμα. Αλλά είναι σώμα εκκλησίας, καταλάβατε. Είναι κάτι που γίνεται συνολικά. Δεν υπάρχει διάσπαση. Προσώπου, ναι. Δεν υπάρχει διάσπαση. Θα Γιώργη, μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, που είναι τόσο πραγματικά, είναι τόσο συγκριτικά, τόσο ανθρώπινα, τόσο ουσιαστικά, είτε με την Γερόντισσα Γαβριλεία, είτε με τον, μας είδε πριν και με τον Άγιο Παΐσιο. Ναι. Δεν ξέρω βέβαια αν τι και πώς βρεθήκατε. Να σας πω κάτι, πολύ σύντομα θα σας μιλήσω. Μετά από την γερόντισσα έγινε αυτό ή ναι, είχα γνωρίσει τη γερόντισσα και πήγα στον Πάτερ Γαβρίλη στην πλατεία Αμερικής, ο οποίος με παρέπεψε να δω στο Άγιο Όρος. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να το πούμε, ούτε εμείς δεν το ξέραμε, ότι η γερόντισσα ποτέ να κοιμηθεί, η γερόντισσα Γαβρίλη μιλάνε, ποτέ να κοιμηθεί, δέχτηκε ένα τηλέφωνο από το πουθενά, από τον ίδιο τον Άγιο Πορφύριο. Ο οποίος αυτό είναι συγκλονιστικό. Και η ίδια όση ώρα το μιλούσε στο τηλέφωνο ήταν όρθια. Και λέγαμε πίσω, μα γιατί ερώτησε, κάτι είστε σε μεγάλη στην ηλικία. Μα εγώ τώρα μιλάμε έναν Άγιο, Δηλαδή πώς συναντούν οι Άγιοι μεταξύ τους. Και πού τώρα ο Άγιος Πορφύριος να πάρει την γερόντισσα. Άρα και αυτά τα σημάδια νομίζω είναι σημάδια Θεού. Εμείς είμαστε... Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι και η γερόντισσα είχε αναφερθεί στον Πάτερ Παΐσιο και είπε ότι είναι εκλεκτός δούλος του Θεού, λέει, και τα λοιπά. Α, και τον Άγιο Παΐσιο. Βεβαίως, είχε αναφερθεί η γερόντισσα στον γέροντα και είχε στείλει κάποιο παιδί στον γέροντα Παΐσιο, από ό,τι διαβάσαμε στο βιβλίο της. Όχι τον θεωρούσε, δηλαδή ήταν σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά εκλεκτός δούλος του, όπως και απεδείχθη στην πορεία από μαρτυρίες ανθρώπων και τα λοιπά. Είχα προσωπική εμπειρία. Με στείλε ο πατήρ Γαβρίλη, θυμάμαι τότε, να πάω στην Κερασιά στον πατήρ Θεολόγο, θυμάμαι ένα γέροντα από μένα πάνω, έναν άλλο μοναχό στη Διονυσίου, δεν θυμάμαι το όνομά του, και στον πατήρ Παΐσιο. Τον οποίο ακούγαμε διάφορα, ας πούμε. Από περιέργεια, όλοι πήγαμε με κανένα θαύμα να μας πει, είναι το όνομά μας και αυτό. Δεν σας κρύβω ότι όταν πήγαμε εκεί, τράβηξε ένα σκηνάκι που είχε από μακριά που λέγανε και ότι τραβάσε ένα σκηνί, σου στέλνει το κλειδί κτλ. Δεν έβγαινε, κάποια στιγμή στο μπαλκόνι, είπε να φύγουμε, ότι δεν δέχεται. Ήταν κάποιο τρίμερο τότε, κάποια νηστεία τηρούσαν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Του φώναξα δυνατά ότι γέροντα έρχομαι από την Αθήνα, τον πατέρα Γαβρίλη, τώρα σε μια μεγάλη απόσταση. Μπορεί για να μην άκουγε, μπορεί και να άκουγε, πάση περιπτώσει, μας έκανε νόημα να πάμε από πάνω, λέει, ελάτε από πάνω. Και πήγαμε ένα μονοπατάκι και πήγαμε από πάνω όπου είχε κάτι λουκουμάκια και είχε χαράξει δύο σταυρούς εκεί σε δύο ελίτσες, ήταν δύο δεντράκια. Όταν βγήκε από το κελί, η απόσταση ήταν αρκετά μακρινή, από το σηματόπλεγμα, καμία εντύπωση, τίποτα. Όταν ήρθε στο μέσο της απόστασης όμως και είδα αυτόν τον άνθρωπο, ήταν κάτι το απερίγραπτο αυτό που είδα. Δηλαδή, η έκφραση του προσώπου του, η αγάπη που είχε αυτό το πρόσωπο, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόσωπο, ήταν μια αγάπη άλλη, υπερκόσμια, που σε τράβαγε σαν μαγνήτης, αβίαστα, που μέσα της έννοιας ότι ξεκουράζεσαι, ότι δεν φοβάσαι τίποτα, ότι σε ξέρει πριν γεννηθείς, ότι υπάρχεις εσύ και αυτή και είσαστε ένα. Αυτό το έβγαλε η ματιά του γέροντα Παΐσιου. Εμένα αυτό μου έβγαλε. Και μετά από τα χρόνια
μετέφρασα ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να είναι αυτό που έβγαινε από το γέροντα, το οποίο ήταν ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος κατά με. Ήρθε στα σύρματα εκεί, πήγα να του φιλήσω το χέρι, το τράβηξε και θυμάμαι ότι με ακούμπησε το κεφάλι έτσι και με χάιδεψε το κεφάλι, ας πούμε. Την άλλη μέρα δεν πήγα. Ενώ ήθελα να πάω, δεν πήγα. Πήγα αλλού, γύρισα κτλ. Ίσως γιατί πήρα την απάντησή μου, καταλάβατε, ότι υπάρχει Θεός. Το είδα σε έκφραση. Όχι μόνο αυτό, αλλά με αυτό που ακούμε πραγματικά, είστε ευλογημένος. Να γνωρίζετε τη Γιάννη Γαβριλία, τον Άγιο Παΐσιο, τόσους ανθρώπους, τον Γιάννη Γαβριήλ, τη νίκη, αυτήν το πρόσωπο της αγάπης. Ξέρετε, τρομάζω όμως αυτή τη σκέψη, ξέρετε γιατί. Γιατί τώρα που ερχόμαστε στον δρόμο, πραγματικά είπα στον εαυτό μου, λέω, τι ευλογημένος είσαι. Αλλά δυστυχώς οι ευλογημένοι άνθρωποι δεν ευλογούν τον Θεό. Άνθρωποι δηλαδή που έχουν την υγειά τους, που έχουν τα παιδιά τους, που έχουν ένα σπίτι να κοιμηθούν, που δεν ξέρω τι, που τους έχεις δώσει από τόσα πράγματα. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πουθενά και βλέπεις, λες και τους έχει εγκαταλείψει ο Θεός, να δοξολογούν τον Θεό νύχτα μέρα. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαι ένας ευλογημένος αχάριστος άνθρωπος. Και εύχομαι να μπορώ να συλλάβω κάποια στιγμή αυτή την ευλογία του Θεού στο μυαλό μου, όχι για τίποτα άλλο. Απλά για αυτό το ευχαριστώ. Να μην είμαι αγνώμων, ξέρετε. Αυτό το εκφράζεται με όλη τις δυσκολίες της ζωής σας. Και όλοι περνάμε τις δυσκολίες βέβαια, ή με τις πτώσεις μας, η αγάπη σας προς τα δύο παιδιά σας. Κάτι συγκλονιστικό. Λέει ένα τραγούδι κάπου, δεν θυμάμαι ποιος το λέει, πώς να εκρυφτούμε από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Μου συνέβη κάτι τώρα που έμασταν στο μοναστήρι, συνταρακτικό πραγματικά, το οποίο μου έδωσε να καταλάβω τελικά ότι αγαπάω τα παιδιά μου. Βλέπετε, έρχομαι στο μοναστήρι, σας λέω, έχω δύο κόρες, έχω χωρίσει, τις φροντίζω, συγυρίζω, κάνω, διάγνω, φτιάνω. Είναι σαν να πήρα ένα ρόλο και είπα θα τα καταφέρω, θέλοντας να αποδείξω τι, σε ποιον. Τελικά τα αγαπάω αυτά τα παιδιά ή τα ταλαιπωρώ αυτά τα παιδιά. Ήρθε να μου ρίξει αυτό το χαστούκι η κόρη μου μεγάλη σήμερα, η οποία περνάει κάποια προβληματάκια. Όμως δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά μιλάω για το οικονομικό, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, γκρίνια το σπίτι, το ένα, γιατί τα ρούχα έτσι, γιατί τα πιάτα έτσι, και εκείνο για τα... Και έρθει λοιπόν η κόρη μου τώρα που ερχόμαστε στο μοναστήρι, πήγα να βρει στη μαμά της και μου λέει, είναι η τελευταία φορά που μιλάμε για αυτό το πράγμα, για τα οικονομικά, για το αν δεν μπορείς, πες μου απλά να όχι, θα το καταλάβω. Αλλά αυτό που έρχομαι κάθε φορά, αυτός ο ψυχαναγκασμός, αυτό το πράγμα με κάνει χειρότερα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι τελικά αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου από το παιδί σου. Γιατί? Γιατί φοβάσαι μήπως δεν τα καταφέρεις. Φοβάσαι μήπως δεν έχεις λεφτά αύριο να κάνεις αυτό ή να κάνεις το άλλο. Φοβάσαι για εκείνο, φοβάσαι για τ' άλλο, φοβάσαι για τ' άλλο. Μα το παιδί σου είπε απλά, πες μου και εγώ θα καταλάβω. Τελικά εσύ φοβάσαι, είπα στον εαυτό μου, και δεν θες να χαλάσει η εικόνα του πατέρα που θα είναι πάντα εκεί, που θα έχει τα λεφτά, που θα τα καταφέρνει, πού. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου ότι ό,τι κάνεις ή ό,τι δίνεις, κάνε το πλέον χωρίς γκρίνια. Και αν φτάσει η στιγμή και δεν τα καταφέρεις, θα πεις δεν τα καταφέρνω. Δεν είναι κακό. Το ίδιο κατ' επέκταση συμβαίνει, πιστεύω, και με τον Θεό. Όχι γκρίνια. Όχι με ψημιρία. Δεν τα κατάφερα. Ο Θεός ξέρει, είναι αγάπη. Και τα παιδιά μου αγαπάνε, εγώ δεν τα αγαπάω. Τους βγάζω την ψυχή πραγματικά. Κάνω πράγματα και μετά με τον τρόπο μου έχω ένα ψυχαναγκασμό προς αυτά. Γιατί? Γιατί εγώ φοβάμαι. Μήπως και δεν τα καταφέρω. Καταλάβατε. Και αν δεν τα καταφέρω, τι έγινε? Δεν θα με αγαπάνε τα παιδιά μας, δεν θα καταλάβουν τα παιδιά μου. Τελικά αυτή η εικόνα του εαυτού μας να μην χαλαστεί έχει κάνει μεγάλη ζημιά και στις σχέσεις μεταξύ μας των ανθρώπων και στις οικογένειες και στις φιλίες και παντού. Δεν πάμε όπως είμαστε. Πάμε με μια ψεύτικη ώρα προς τον άλλον. Φυσικά και τα αγαπάω τα παιδιά μου, φυσικά και προσπαθώ, φυσικά και κάνω. Αλλά θέλω να το κάνω πλέον με άλλο τρόπο. Πιο ήρεμα, χωρίς γκρίνιες, χωρίς ανασφάλειες, χωρίς πρέπει, καταλάβατε. Αγνά, αγνά, όπως με αγαπάνε και αυτά, αγνά. Αν νομίζω ότι και μόνο ότι φτάνω σε σήμερα να πούμε αυτά τα πράγματα, να τα εξομολογούμε από την ψυχή μας, ήδη έχει γίνει τεράστιο βήμα. Πάντως, Γιώργο, η αγάπη είναι το παν. Θα σας παραπέμψω σε γέροντα για να σας πω που βλέπω την αγάπη. Γιατί όσες φορές προσπαθώ να τη μεταφράσω, σαν έννοια, σαν λέξη, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο γέροντας κάθε φορά που τον ρωτάνε για τη λέξη αγάπη, τι λέει? Η αγάπη είναι θυσία. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και γίνεσαι ο άλλος. Γίνεσαι το παιδί σου. Γίνεσαι η σύζυγός σου. Γίνεσαι ο περαστικός. Γίνεσαι ο ζητιάνος. Εάν διευγείς από το πετσί σου, από το δέρμα σου, που είναι χοντρόπετσο, που είμαστε χοντρόπετσοι άνθρωποι, για να γίνεις ο άλλος άνθρωπος, όσο δύνασαι, όσο μπορείς, να συναισθανθείς, που λέει ο γέροντας, γιατί όλα ξεκινά από ένα συν, ποτέ δεν θα νιώσουμε την αγάπη. Και το λέω για μένα, ο οποίος έχω πειρετήσει τον εαυτό μου πάρα πολύ δυνατά.
Τον έχω κανακέψει πάρα πολύ. Κάθε φορά που βγαίνω από τον εαυτό μου και κάνω κάτι για κάποιον, όσο λίγο κι αν είναι, μεγαλώνω. Πλουτίζω. Αισθάνομαι αυτό που λέγεται αγάπη. Γιατί ο Χριστός μας αγάπη είναι. Και ό,τι έκανε, για ποιον το έκανε. Για μας το έκανε. Και με τι κόστος, με τι θυσία, με τι σιωπή, με τι. Το πρώτο παράδειγμα. Η θυσία του Χριστού μας. Δηλαδή είναι θυσία τελικά η αγάπη, αυτό που λέει ο Γιώργος. Και ο εγωισμός μας στηρεί όλο αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα του εαυτού μας. Και χρειάζονται και τα χαστούκια της γερότητας, χρειάζονται για κάποιο εικόνα που ίσως μας ακούσει έτσι, για να υπάρχει μια παρηγορία. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι να μην τολμάζει ο κόσμος ότι ο Θεός μας δεν είναι μόνο χαστούκια. Αναλόγως το διάστημα, ο Θεός σου στέλνει και το κατάλληλο φάρμακο. Δηλαδή, όταν χρειάζεται χαστούκια, θα του στείλει χαστούκια. Εμένα στα 57 μου χρόνια, επειδή ότι δεν θα έντεχα χαστούκια ίσως, θα γονάτιζα, μου έστειλε αυτό το γλυκό. Λέτε λόγω ηλικίας. Δεν ξέρω. Αφού κάνετε γυμναστική. Δεν ξέρω. Μου έστειλε όμως αυτό το. Όταν ήρθα εδώ μετά από 30 χρόνια και είδα τον Πάτερ Νεκτάριο και του λέω: Πάτερ Νεκτάριο, ξέρετε, θέλω να. Ήθελα να του πω ότι ξανά από την αρχή, ας πούμε. Με κοιτάει σε μάδα και μου λέει: Κατευθείαν, παιδί μου, στο Άγιο Ποτήριο. Στη Θεία Κοινωνία. Πολύ. Ξέρετε πόση δύναμη μου έδωσε αυτό. Εγώ για να μην πω ούτε να κρίνω κανένα πραγματικό ούτε τι γίνεται έξω, δεν ξέρω, λέω αυτό που εισέπραξα εγώ προσωπικά από την επίσκεψή μου εδώ και από το πνευματικό μου τον Πάτερ Νεκτάριο, με τον οποίο πολλές φορές σας κρύβω ότι μιλάμε με τα μάτια. Δηλαδή αν είναι κάτι που δεν κάνω καλά ή δεν λέω καλά, με το θα καταλάβω αμέσως. Τόσο πολύ δηλαδή νιώθω ότι με καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε μιλήσει ελάχιστα. Έλα εδώ παιδί μου, μου είπε ο Χριστός. Έλα εδώ. Και λέω τώρα πώς θα κοινωνήσω. Εγώ έχω κάτι. Πάσχω σαν να ρωτήθηκα. Που δεν ήμουν, είπε ο Πάτερ Νεκτάριος. Εδώ, στο Άγιο Ποτήριο. Και μετέφρασα μετά εγώ με το μυαλό μου ότι ήθελε να μου πει ο Θεός ότι μη με φοβάς. Έλα εδώ και σιγά σιγά θα καταλάβεις. Θα κάνουμε μια σχέση δυο μας. Θα μιλήσουμε σιγά σιγά. Και κάθε φορά που έρχομαι, δεν έρχομαι για κάτι έκανα καλά. Ούτε για την τέλεια νηστεία, ούτε για ότι είπα τα ωραία λόγια, ούτε. Έρχομαι γιατί κάθε φορά πιστεύω ότι ο Χριστός μου μεγαλώνει αυτή τη σχέση. Και ερχόμαστε πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά. Όχι όμως η Θεία Κοινωνία σαν ένα, πώς να το πει κανείς, σαν κάτι μαγικό που θα μου αλλάξει τα πάντα. Όχι. Σαν ένα φάρμακο ψυχής. Και αίμα Χριστού. Ο Χριστός ο ίδιος. Θέλει να τον συναντήσει. Θέλει να τον αγγίξει με όλα στα χάλια. Λέω θέλω. Μα δεν πρόκειται να τον λερώσω. Δεν λερώνω τον Χριστός. Εγώ θα ωφεληθώ από αυτόν. Πάω στην εκκλησία ή κοινωνάω για να γίνω καλός άνθρωπος, για να γίνω καλός χριστιανός, για να γίνω εκείνο, για να γίνω το άλλο. Δηλαδή, στην ουσία εκμεταλλεύομαι το Θεό, ας πούμε, δηλαδή, καταλάβατε. Και εκεί αφυπνίσκα, είπα στον εαυτό μου, ότι πας, ας πούμε, για να ωφεληθείς μόνο ή πας για να προσπαθήσεις και εσύ και να μπορέσεις να καταλάβεις. Δεν σας αξίζει ότι πάω και για τα δύο. Από ανθρώπινο φόβο και από ανασφάλεια, πάω για να μου γίνουν και τα θαυματάκια μου. Είστε πολύ ειλικρινείς τουλάχιστον. Πάω για να μου γίνουν και τα θαυματάκια μου, να μου κάνει ο Θεός αυτά που θέλω, τα χατηράκια που λέμε. Αλλά στο πάθος της καρδιάς μου λέω, Θεέ μου, δεν είμαι τόσο κακός. Θέλω και να σε γνωρίσω πραγματικά. Συγχωρέστε με, μια σκέψη που μου ήρθε στον δρόμο που ερχόμουν είναι ότι όταν θελήσουμε οι άνθρωποι να ανοίξουμε τα μάτια μας, να τεντώσουμε τα αυτιά μας και κυριότερο απ' όλα να ανοίξουμε την αγκαλιά μας απέναντι στον συνάνθρωπό μας, τότε μόνο θα καταλάβουμε Χριστό. Εάν δεν δούμε την κάθε συνάντηση που έλεγε η Γερόντισσα ως ευλογία Θεού, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή κλεινόμαστε πλέον στον εαυτό μας και δεν θα γνωρίσουμε Χριστό. Γιατί ο Χριστός ήρθε για όλους. Όχι για εμένα. Ούτε για εσένα, ούτε για τον άλλον. Για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά. Πάντως, αδερφέ Γιώργε, θα ήθελα πραγματικά μέσα από τα βάθη της καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Και πιο πολύ έναν λόγο, ότι ένας προσκυνητής μας θεολόγησε με το βίωμά του, με την ζωή του. Θα μείνω σε αυτό που είπε ο γέροντας Γαβριήλ Κοβιλιάτης. Χαίρομαι με τη χαρά σας. Δηλαδή χαίρομαι που χαίρεστε και χαίρεστε εσείς που χαίρομαι εγώ. Ήταν λοιπόν ο προσκυνητής Γιώργος, ο οποίος έκανε μία δημόσια εξομολόγηση στον μοναχό Αλέξιο, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παραχώρηση σε όλους εμάς, για να γνωρίζουμε αυτή την πορεία και να δούμε τα σκαμπανεβάσματα ενός ανθρώπου, την πνευματικότητα που απέκτησε κοντά σε άλλους ανθρώπους και την πάλη του. Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή ευχαριστώντας τον Βαγγέλη τον Σφακιανάκη για την επιλογή της μουσικής και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και να προτείνουμε το βιβλίο «Συρία»,
του Στέφανου Γανωτή, ημερολόγιο ενός αποχωρισμού. Αναδείχθηκε ένα από τα 10 καλύτερα φηβικά μυθιστορήματα. Εικονογράφηση της Φανής Παρθενίου και οι φωτογραφίες του Ανδρέας Μαραγδί εμπλουτίζουν την καλέσθητη αυτή έκδοση που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θύρα. Φωτίζει τα τραγικά γεγονότα από μια οπτική που ως κέντρο της έχει την ορθόδοξη στάση απέναντι στην αξία του κάθε μοναδικού και ανεπανάληπτου προσώπου. Φίλοι μας, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.